Αγαπητοί τελεθεατές, χαίρετε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Βλαχόπουλο που με φιλοξενεί με την κάμερα στο Γρεβενιώτη. Ευχαριστώ και εσάς που θα με παρακολουθήσετε. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ποτέ δεν έπιασαν στα χέρια τους την Αγία Γραφή να την διαβάσουν έστω και μια φορά σαν περιέργεια. Εν τούτης όμως, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ανώτερο και καλύτερο από το Θεό και τους ακούς να λένε «Μα ο Θεός δεν βλέπει όλα τα κακά, όλες τις αδικίες που γίνονται στον κόσμο, δεν βλέπει ο Θεός», σου λένε, «αυτά τα μικρά παιδιά της Αφρικής που πεθαίνουν από την πείνα τους, δεν βλέπει ο Θεός», σου λένε, «αυτούς που δημιουργούν τους πολέμους και σκοτώνονται τα αθώα παιδιά, ο άμαχος πληθυσμός. Δεν βλέπει ο Θεός», σου λένε, «αυτούς τους σωματοέμπορους που παίρνουν φτωχές και ορφανές κοπέλες και τις εμπορεύονται και πλουτίζουν οι απατεώνες της κάθε εποχής. Δεν βλέπει ο Θεός», σου λένε, «αυτούς τους βρωμερούς άντρες που ατιμάζουν γυναίκες και μετά τις σκοτώνουν. Δεν βλέπει ο Θεός», σου λένε, «αυτά τα κακά παιδιά που σκοτώνουν τους γονείς». Όλα αυτά και άλλα πολλά αναφέρουν αυτοί οι άνθρωποι και λένε, τέλος πάντων, ο Θεός δεν τα βλέπει όλα τα κακά, όλες τις αδικίες που γίνονται στον κόσμο. Τι θα απαντήσουν, αγαπητοί τελεθεατές, σε αυτούς τους ανθρώπους? Ο Θεός τα βλέπει όλα και τα ξέρει όλα. Αλλά έδωσε ο Θεός ένα μεγάλο δώρο στους ανθρώπους, την ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία μια μέρα θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει ο καθένας από εμάς πώς θα την πειραγαζόμαστε αυτήν την ελευθερία. Ο Θεός είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να στείλει τους αγγέλους και να αρχίσει να σκοτώσει και να σφάξει αυτούς που δημιουργούν τους πολέμους. Αλλά είναι σε θέση ακόμα ο Θεός να σκοτώσει και να σφάξει και αυτούς που κλέβουν χρήματα από το δικό τους πορτοφόλι και ψεύδονται ενώπιον του Αγίου Πνεύματος. Μη θαυμάζετε, αγαπητοί τελεθεατές, αυτό που λέγω, ότι ο Θεός είναι σε θέση να σκοτώσει και αυτούς που κλέβουν χρήματα από το δικό τους πορτοφόλι και ψεύδονται ενώπιον του Αγίου Πνεύματος. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων μας διδάσκει εκεί ότι οι πρώτοι χριστιανοί που πίστευσαν στον Χριστό είχαν άπαντα κοινά. Και κανείς από αυτούς δεν έλεγε ότι το χωράφι αυτό είναι δικό μου, ή ο άλλος το σπίτι αυτό είναι δικό μου, ή ο άλλος τα χρήματα αυτά είναι δικά μου. Αλλά είχαν άπαντα κοινά. Στο πέμπτο κεφάλαιο Πράξεις, στίχη 1-11, μας διδάσκει εκεί μια τραγωδία που έγινε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας στους πρώτους χριστιανούς. Ένα ανδρόγυνο, ο Ανανίας, με τη γυναίκα του Σαπίρα, για να φανούν και αυτοί ότι είναι χριστιανοί, πούλησαν ένα χωράφι και έκλεψαν τα μισά ή τα περισσότερα χρήματα από την τιμή του χωραφιού και τα άλλα τα έφεραν στους Αποστόλους. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει εκεί μια άγνωστη λέξη που είναι στην εποχή μας, ενοσφίσατο από τις τιμής του χωρίου, δηλαδή έκλεψα χρήματα από την τιμή του χωραφιού και τα άλλα τα έφερα στους Αποστόλους. Ο Πέτρος του είπε, «Ανανία, γιατί άφησες τον Σατανά και γέμισε την καρδιά σου με το ψέμα και είπες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα?
το χωράφι, προτού το πωλήσεις ήταν δικό σου. Αλλά και τώρα που το πούλησες πάλι δικό σου ήταν. Μπορούσες να κρατήσεις όλα τα χρήματα για τον εαυτό σου. Γιατί το έκανες αυτό? Δεν ξέρεις ότι δεν μίλησες ψέματα σε εμάς τους Αποστόλους που είμαστε άνθρωποι, αλλά είπες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα που είναι Θεός? Όταν τα άκουσε αυτά ο Ανανίας, έπεσε κάτω, ξεψύχησε, πέθανε και ήρθαν οι νέοι, τον σκέπασαν, τον έβγαλαν έξω από την κοινότητα, από την εκκλησία και τον έθαψαν. Και έγινε μεγάλος φόβος σε όσους άκουσαν όλα αυτά. Αφού πέρασαν περίπου 3 ώρες, ήρθε η γυναίκα του Σαφύρα, χωρίς να ξέρει ότι πέθανε ο άνδρας της ο Ανανίας. Και τη ρώτησε ο Πέτρος και της είπε, «Πες μου, ντόμπρα και καθαρά, με το χέρι στη καρδιά, πόσο το πουλήσατε το χωράφι?» Και αυτή είπε τον αριθμό που είχε πει ο Ανανίας. Τότε ο Πέτρος της είπε, «Διατί συμφωνήσατε να περάξετε το πνεύμα του Κυρίου?» Ιδού, της λέγει, «τα πόδια που έταψαν τον άντρα σου ακούγονται έξω και θα έρθουν τώρα να πάρουν και εσένα να τις τάψουν». Παραχρήμα, δηλαδή, αμέσως έπεσε και αυτή κάτω, ξεψύχησε, πέθανε, ήρθαν οι νέοι, την έβγαλαν έξω και την έταψαν κοντά στον άντρα της. Και γένοτο φόβος μέγας εφόλην την εκκλησία και επιπάντας τους ακούοντας ταύτα. Επαναλαμβάνω, αγαπητοί τελεθέτε, ο Θεός τα βλέπει όλα και τα ξέρει όλα και είναι σε θέση αυτή τη στιγμή όχι μόνο να σκοτώσει αυτούς που δημιουργούν τους πολέμους, αλλά να σκοτώσει και αυτούς που κλέβουν χρήματα από το δικό τους πορτοφόλι και μιλάνε ψέματα ενώπιον του Αγίου Πνεύματος. Αλλά, όπως είπα, ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία και αυτή η ελευθερία θα είναι σε θέση μια μέρα ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Αλλά ας δούμε όμως αυτό το θέμα από την άλλη πλευρά. Να δούμε αν ο Θεός τα ξέρει όλα και τα βλέπει όλα. Όλοι γνωρίζουμε ότι σε αυτήν την κοινωνία, σε αυτήν την ανθρωπότητα που βρισκόμαστε υπάρχει μια μεγάλη αδικία. Όλοι οι άνθρωποι δεν χαίρονται και μάλιστα οι καλύτεροι υποφέρουν σε αυτόν τον κόσμο. Και οι άνθρωποι έκαναν δικαστήρια και φυλακές να δικαστούν και να φυλακιστούν οι απατεώνες της κάθε εποχής. Δυστυχώς όμως, αγαπητοί τελεθεατές, το κοσμικό δικαστήριο έχει τη δύναμη να κρίνει μικρούς κακούργους, μικρούς απατεώνας. Διότι το κοσμικό δικαστήριο μοιάζει σαν τον ιστό της Αράχνης. Όπως ο ιστός της Αράχνης έχει τη δύναμη να συλλάβει μικρά έντομα μύγες και κουνούπια, αλλά μεγάλα γρήμια, αρκούδες και λιοντάρια δεν μπορεί να τα συλλάβει. Έτσι το κοσμικό δικαστήριο κρίνει μικρούς κακούργους, μικρούς απατεώνας. Οι μεγάλοι όμως, κακούργοι και απατεώνες φεύγουν από τον κόσμο τούτο ένδοξοι και στεφανωμένοι. Και σε αυτήν τη μεγάλη αδικία που υπάρχει στον κόσμο ξεχωρίζω την ανθρωπότητα σε 2 στρατόπεδα και ονομάζω τα στρατόπεδα αυτά με τα εξής ονόματα. Το 1ο στρατόπεδο το ονομάζω νοσοκομείο και το 2ο στρατόπεδο το ονομάζω ληστών. Ονομάζω τα στρατόπεδα με αυτά τα ονόματα, διότι στο 1ο στρατόπεδο που το ονομάζω νοσοκομείο βλέπω εκεί όλους τους ανθρώπους αυτοί που δεν γέλασαν ποτέ, μέρα νύχτα κλαίνε και η ζωή τους μοιάζει
σαν να γεννήθηκα στο νοσοκομείο και πέθανα στο νοσοκομείο. Και το δεύτερο, στρατόπεδο που το ονομάζω Ληστών, βλέπω εκεί τους απατεώνας, τους εγκληματίας, αυτοί που πατάνε πάνω σε πτώματα και πίνουν το αίμα του φτωχού λαού. Και ερμηνεύω αυτά τα δύο στρατόπεδα και καταλήγω στο εξής συμπέρασμα. Και λέω, εάν δεν υπάρχει άλλη ζωή πέραν του τάφου, να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που η ζωή τους μοιάζει σαν να γεννήθηκαν στο νοσοκομείο και πέθανε στο νοσοκομείο, και αν ακόμα δεν υπάρχει άλλη ζωή, να δικαστούν οι απατεώνες ότι πρέπει να δικαστούν, τότε έτσι φαίνεται και έτσι εξηγείται ότι δεν υπάρχει Θεός. Αλλά η συνείδησής μου δεν με αφήνει να πω κάτι τέτοιο, ότι δεν υπάρχει Θεός, διότι μόνον ο άμυαλος, ο τρελός λέγει δεν υπάρχει Θεός. Στο 13 ψαλμό και 52 ψαλμό εκεί στην αρχή λέγει «Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκές Θεός». Μόνον ο άφρον, ο άμυαλος, ο τρελός λέγει ότι δεν υπάρχει Θεός. Διότι ποιος επίησε των ουρανών και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα είναι αυτής. Ποιος επίησε τους δύο μεγάλους φωστήρας, τον ήλιο και τη σελήνη. Ποιος επίησε τα δισεκατομμύρια άστρα του ουρανού που φέρνουν γύρω και δεν συγκρούονται αλλά μεταξύ τους, αλλά με μεγάλη αρμονία φέρνουν γύρω. Τα καράβια, τα τρένα, τα αυτοκίνητα συγκρούονται ανάμεταξύ τους, αλλά τα δισεκατομμύρια άστρα δεν συγκρούονται. Και αυτό αποδεικνύει ότι όλα αυτά τα επίησε ένα ανώτερο και μεγαλύτερο χέρι από τον άνθρωπο, που οι άπιστοι και οι άθιοι το ονομάζουν ανωτέρα δύναμης, και η Αγία Γραφή το ονομάζει ότι είναι ο δημιουργός του σήματος, είναι Θεός. Θεός λοιπόν υπάρχει, αλλά δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει. Πάλι ερμηνεύω αυτά τα δύο στρατόπεδα και καταλήγω στο συμπέρασμα και λέω, αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που η ζωή τους μοιάζει σαν να γεννήθηκαν στο νοσοκομείο και πέθαναν στο νοσοκομείο, και αν ακόμα δεν υπάρχει άλλη ζωή, να δικαστούν οι απατεώνες ότι πρέπει να δικαστούν, τότε έτσι φαίνεται και έτσι εξηγείται ότι ο Θεός είναι άδικος και κακούργος. Αλλά η συνείδησής μου πάλι, αγαπητοί τελεθεατές, δεν με αφήνει να πω κάτι τέτοιο, ότι ο Θεός είναι άδικος και κακούργος. Ότι αν ο ίδιος ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, από Θεός έγινε άνθρωπος, μας διδάσκει στο τρίτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 16 στίχο, εκεί που μιλάει με τον Ραβίνο Νικόδημο, ανάμεσα που μιλάει στα άλλα, λέγει και τους εξής λόγους. «Ούτω γάρι γάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το ομολογενή έδωκεν, ή να πάσου πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα του το ομολογενή, τον συνδίκασε σε σταυρικό θάνατο για τη σωτηρία των ανθρώπων». Αυτό που δεικνύει ότι ο Θεός δεν είναι άδικος και κακούργος, αλλά είναι δίκαιος. Δεν έκανε όμως ακόμα την κρίση. Και όταν ο Θεός θα κάνει την κρίση, ο καθένας από μας θα λάβουμε αυτό που εργαστήκαμε εδώ στη γη. Είτε καλά κάναμε, είτε κακά κάναμε. Ότι πράγματι, μια μέρα όλοι θα λάβουμε αυτό που εργαστήκαμε εδώ στη γη, καθώς και η απλή λαϊκή λέγει ότι φαγητό μαγειρέψαμε, αυτό και θα φάμε.
Έτσι βλέπουμε στα Ευαγγέλια ότι ο Χριστός σε πολλές ευαγγελικές περικοπές μας διδάσκει για την πέραν του τάφου ζωή. Μπορούσα, αγαπητοί τηλεθεατέ, να αναφέρω πολλές ευαγγελικές περικοπές, αλλά δεν μας παίρνει ώρα. Γι' αυτό θα αναφέρω δύο ευαγγελικές περικοπές που μας διδάσκει ο Χριστός για την πέραν του τάφου ζωή. Η πρώτη ευαγγελική περικοπή που θέλω να αναφέρω είναι στο 25ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στίχη 31-46. Αυτή η περικοπή είναι η περικοπή της μελούσης κρίσεως, παραδείσου και κολάσεως. Με απλά λόγια, εκεί ο Χριστός μας διδάσκει τα εξής. Όταν θα ξαναέρθει ο αιώς του ανθρώπου με την δόξα του και με τους Αγίους Αγγέλους, τότε θα καθίσει πάνω σε ένα ένδοξο θρόνο και θα μαζευτούν κοντά του όλα τα έθνη της γης, ζωντανούς και νεκρούς, από τον πρώτον άνθρωπο Αδάμ μέχρι τους τελευταίους ανθρώπους της ημέρας εκείνης. Και τότε ο Χριστός, λέγει, θα στείλει τους αγγέλους να ξεχωρίσει τους ανθρώπους, τους πιστούς και καλούς, από τους απίστους και κακούς, όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα ρήφια. Και τους μεν πιστούς και καλούς, που τους ονομάζει πρόβατα, θα τους βάλει στα δεξιά του. Τους δε απίστους και κακούς, που τους ονομάζει ρήφια, θα τους βάλει στα αριστερά του. Και ονομάζει ο Χριστός τους μεν πιστούς και καλούς πρόβατα, διότι όπως τα πρόβατα μας δίνουν το αρνί, το γάλα, το μαλλί, έτσι και αυτοί εδώ στη γη εργάστηκαν, έκαναν καλά έργα εδώ στη γη. Και τους άλλους που τους ονομάζει ρήφια κατσικάκια είναι στήρα, διότι είναι μικρά, δεν γεννάνε, ούτε αρνί μας δίνουν, ούτε γάλα, ούτε μαλλί. Είναι στήρα αυτοί, αυτά. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι, οι άπιστοι και οι κακοί, εδώ στη γη δεν έκαναν καλά έργα. Γι' αυτό τους ονομάζει ερήφια. Και τότε, λέγει ο Χριστός, θα πει σε εκείνους που θα είναι στα δεξιά του: «Ελάτε εσείς που είσαστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, διότι κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλεία προτού γίνει ο κόσμος. Διότι επείνασα και μου δώσατε ψωμί να φάγω, εδίψησα και μου δώσατε νερό να πιω, ήμουνα ξένος και με φιλοξενήσατε στο σπίτι σας, ήμουνα γυμνός και μου δώσατε ρούχα να φορέσω, ήμουνα άρρωστος και ήρθατε και με είδατε, ήμουνα φυλακισμένος και με επισκέψατε». Τότε θα αποκριθούν οι δίκοι και θα του πούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σου δώσαμε ψωμί να φας, πότε δε σε είδαμε να διψάς και σου δώσαμε νερό να πιείς, πότε δε σε είδαμε ξένος και σε φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας, ή γυμνός και σου δώσαμε ρούχα να φορέσεις, πότε δε σε είδαμε άρρωστο και ήρθαμε και σε είδαμε, ή θερακισμένος και σε επισκέψαμε». Και τότε ο Χριστός θα τους πει: «Αλήθεια σας λέγω, όσα καλά έργα εκάνατε σε αυτούς τους ασήμαντους, τους πανεμένους αδερφούς μου, αυτό δείχνει ότι το κάνατε σε μένα». Τότε θα πει και σε εκείνους που θα είναι στα αριστερά του: «Φύγετε μακριά από μένα εσείς οι κατηραμένοι στην αιώνα κόλαση που ετοιμάστηκε για τον διάβολο, για τους αγγέλους. Διότι επείνασα και δεν μου δώσατε ψωμί να φάγω, εδίψησα και δεν μου δώσατε νερό να πιω, ήμουνα ξένος
και δεν με φιλοξενήσατε στο σπίτι σας. Ήμουν γυμνός και δεν μου δώσατε ρούχα να φορέσω. Ήμουν άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε. Τότε θα αποκριθούν και αυτοί και θα το πούν. Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένος ή γυμνός ή άρρωστος ή φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε? Και τότε ο Χριστός θα τους πει, αλήθεια σας λέω, όσα καλά έργα δεν κάνατε σε αυτούς τους ασήμαντους, τους πονεμένους αδερφούς μου, αυτό δείχνει ότι δεν το κάνατε και σε μένα. Και θα πέφτουν, λέει ο Χριστός, αυτοί στην αιώνια κόλαση, οι δε δίκοι στην αιώνια ζωή. Τι άλλη διδασκαλία, αγαπητοί τελεθεατέ, έπρεπε να μας πει ο Χριστός ότι υπάρχει πέραν του τάφου μέλος ακρίσεις, παράδεισος και κόλασης? Και την δεύτερη περικοπή που θέλω να αναφέρω είναι στο 16ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 19-31 στίχος. Είναι η περικοπή του πλουσίου και φτωχού Λαζάρου. Με απλά λόγια ο Χριστός εκεί μας διδάσκει τα εξής. Υπήρχε ένας άνθρωπος πλούσιος που ήταν ντυμένος με μεταξωτά ρούχα. Κάθε μέρα άλλαζε τα κοστούμια του. Άλλο κοστούμι είχε προχθές, άλλο χθες, άλλο σήμερα, άλλο αύριο, άλλο μεθαύριο. Κάθε μέρα τα άλλαζε και είχε κάθε μέρα στο τραπέζι τα καλύτερα φαγητά και εμφρενότανε. Υπήρχε, λέγει στη συνέχεια ο Χριστός, και ένας άνθρωπος ονόματι Λάζαρος, φτωχός. Αυτός είχε τρία κακά επάνω του. Φτωχός, άρρωστος και περιφρονημένος. Και ήταν ξαπλωμένος στην εξώπαρτα της αυλής του πλουσίου. Και περίμενε ώρα με την ώρα πότε θα βγει η πυρέτρια του πλουσίου να τεινάξει το τραπεζομάντελο με τα ψίκολα, με τις μπουκές που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Και όπως τα πουλιά μαζεύουν τα ψίχολα ένα-ένα, έτσι και ο Λάζαρος μάζευε τις μπουκές που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Και επειδή ήταν άρρωστος, είχε πληγές στο σώμα του και πήγαιναν τα σκυλιά και έγλυφαν το αίμα από τις πληγές. Ήταν και περιφωνεμένος, διότι όσες φορές έβγαινε από το σπίτι του ή έμεινε στο σπίτι του ο πλούσιος και έβλεπε ξαπλωμένος στην εξώπαρτα της αυλής το Λάζαρο, έλεγε μέσα του, πότε θα ψοφήσει αυτό το ψόφιο σκυλί που μου περιφρονεί το σπίτι μου και την αυλή μου. Με μια λέξη εδώ ο Χριστός, αγαπητοί τελεθεατέ, θέλει να μας διδάσκει ότι ο μεν πλούσιος καλοπερνούσε, ο δε Λάζαρος κακοπερνούσε. Αλλά όλα τα πράγματα έχουν αρχή και τέλος. Όπως γεννηθήκαμε, έτσι μια μέρα θα πεθάνουμε, θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Και έχουμε ημερομηνία λήξεως ο καθένας από μας. Όπως παραδείγματος χάρη πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και διαβάζουμε εκεί στα ράφια τα φαγόσιμα την ημερομηνία λήξεως, έτσι και εμείς έχουμε ημερομηνία λήξεως. Έτσι λέγει ο Χριστός, ήρθε η ώρα να πεθάνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και πρώτα πέθανε ο φτωχός Λάζαρος
διότι το σώμα του ήταν τόσο πολύ βασανισμένο και δεν μπορούσε να αντέξει. Και πέθανε ο Λάζαρος. Οι άγγελοι πήραν την ψυχή του Λαζάρου και την έφεραν κοντά στον Αβραάμ, στον κόλπο του Αβραάμ, στο παράδεισο. Πέθανε, λέγει ο Χριστός, και ο πλούσιος και ετάθη. Το ετάθη, εδώ δεν σημαίνει ότι τον έθαψαν, επειδή και τον Λάζαρον έθαψαν. Αλλά το ετάθη εδώ σημαίνει τούτο, ότι μαζεύτηκαν όλοι, οι βασιλείς, οι άρχοντες και οι μηγεστάνεις του λαού, να τον οδηγήσουν στην τελευταία κατοικία, να τον θάψουν στο νεκροταφείο. Όπως και μέχρι σήμερα, όταν πεθαίνει κανένας μεγάλος άνθρωπος κατά κόσμο με όνομα μεγάλο, μαζεύονται όλοι οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες του λαού να τον οδηγήσουν στην τελευταία κατοικία στο νεκροταφείο. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον πλούσιο. Και όταν οι βασιλείς, οι άρχοντες και οι μηγιστάνες του λαού οδηγούσαν με όργανα, με τραγούδια και με ομιλίες το σώμα του πλουσίου να το θάψουν στο νεκροταφείο, η ψυχή του πήγε στον Άδη, στην κόλαση. Και όπως κοίταξε απέναντι, λέγει ο Χριστός, είδε τον Αβραάμ και δίπλα του τον φίλο του, τον Λάζαρο, που εδώ δεν τον είχε ανάγκη. Τώρα όμως τον έχει ανάγκη και παρακαλάει τον Αβραάμ και το λέγει: «Πατέρα Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο να βουτήξει το δάκτυλό του στο νερό και να μου δροσίσει τη γλώσσα μου, διότι καίγομαι εδώ σε αυτήν τη φλόγα της κολάσεως». Ο Αβραάμ του είπε: «Παιδί μου, για θυμίσου ότι εσύ εν τη ζωή σου απέλαβες όλα τα καλά, αντίθετα ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα όμως ο Λάζαρος παρηγορείται, εσύ δε βασανίζεσαι, και από όλα αυτά που έγιναν στη γη αναμεταξύ μας υπάρχει ένα μεγάλο φράχτη, ώστε ούτε εμείς που είμαστε εδώ μπορούμε να έρθουμε σε εσάς, αλλά ούτε εσείς από αυτού μπορείτε να έρθετε εδώ σε εμάς». Και επειδή ο πλούσιος δεν μπόρεσε να καταφέρει το Λάζαρο να του δροσίζει τη γλώσσα του, δια δευτέρα φοράν παρακαλάει τον Αβραάμ και του λέει: «Σε παρακαλώ, πατέρα Αβραάμ, να αναστηθεί ο Λάζαρος και να πάει στο σπίτι του πατέρα μου, διότι έχω 5 αδέλφια και είναι και αυτοί άπιστοι, άδικοι, σκληροί σαν εμένα, να ειδοποιήσει ότι υπάρχει πέραν του τάφου άλλη ζωή, υπάρχει μέλος ακρίσεις, παράδεισος και κόλασης, να μετανοήσουν, να μην έρθουν εδώ σε αυτόν τον τόπο του βασανισμού που είμαι κι εγώ». Ο Αβραάμ του είπε: «Τα αδέρφια σου και ολόκληρη η ανθρωπότητα έχουν τον προφήτη Μωυσήν και τους άλλους προφήτας, έχουν την Αγία Γραφή, ας ακούσουν εις αυτούς». Ο πλούσιος είπε: «Όχι, πατέρα Αβραάμ, δεν θα ακούσουν στο Μωυσήν και στους άλλους προφήτας στην Αγία Γραφή, αλλά εάν κανένας πεθαμένος θα αναστηθεί και θα ειδοποιήσει, τότε θα πιστεύσουν». Ο Αβραάμ του είπε: «Εάν δεν θα πιστεύσουν στο Μωυσήν και στους άλλους προφήτας στην Αγία Γραφή, ούτε κι αν ένας πεθαμένος θα αναστηθεί και θα ειδοποιήσει, θα πιστεύσουν. Τι άλλη διδασκαλία, αγαπητοί τηλεθεατές, έπρεπε να μας πει ο Χριστός ότι πέραν του τάφου υπάρχει μέλος ακρίσεις, παράδεισος και κόλασης? Δια τούτου
αυτοί οι άνθρωποι που παρουσιάζουν τον εαυτόν τους ανώτερο και καλύτερο και πιο πιστό από το Θεό και κατηγοράν τον Θεό και λένε δεν τα βλέπει ο Θεός, δεν τα ξέρει όλα αυτά τα κακά, όλες αυτές τις αδικίες που γίνονται, δεν τα βλέπει. Γι' αυτό ας μην κατηγορήσουν το Θεό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ας ακούσουν τον Αβραάμ αυτά τα λόγια που είπε στον πλούσιο. Έχουν τον προφήτη Μωυσή και τους άλλους προφήτες στην Αγία Γραφή. Και ας ακούσουν ακόμα καλύτερα ότι σήμερα θα έλεγε ο Αβραάμ έχετε το Ευαγγέλιο του Χριστού που ο Χριστός σε πολλές διδασκαλίες σας διδάσκει ότι πέραν του τάφου υπάρχει μέλωσα κρίσης, παράδεισος και κόλασης. Τέλος, αγαπητοί τελεθεατές, αυτά τα λίγα που είπαμε, για να τα καταλάβουμε καλύτερα πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ότι οι προφήτοι, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά τους λόγια, αλλά το Πνεύμα το Άγιον τους φώτισε και έγραψαν την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 21 στίχο γράφει «Ουγαρδελήματε ανθρώπου, ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Έτσι, πρώτον να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, να τη μελετήσουμε και τρίτον να τετρήσουμε. Εάν θα πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε και θα τετρήσουμε, τότε αυτά τα λίγα χρόνια που θα μας χρήσει ο Θεός εδώ στη γη, 50, 80, 100 χρόνια, να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη, και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από το κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή. Ότι, όπως έχω τονίσει και άλλη φορά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φτιάρι τον νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχας Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, με τους Προφήτας, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησία μας στην Επωράνιον Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.